Σχέδιο θερμοστάτης, λοιπόν, άμεσα μέτρα λέει για τη μείωση της κατανάλωσης. Πρέπει να λάβουμε όλοι με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, αλλά δεν αφορά μόνο στο κομμάτι του δημοσίου. Τι θα κάνουμε και στο σπίτι μας είναι το άλλο θέμα. Και εδώ έχουμε τον κύριο Νίκο Ρούσο, ο οποίος είναι ψυκτικός, να μας δώσει έτσι κάποιες χρήσιμες πληροφορίες. Ποια θα ήταν μια ορθολογική χρήση, κύριε Ρούσο, για εξοικονόμηση ρεύματος και χρήματος. Σήμερα έχει δροσίσει, αλλά γενικά είμαστε στο καλοκαίρι. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Αυτό γίνεται κάθε χρόνο με τα κλιματιστικά. Πρέπει ένας θερμοστάτης, το θερμοκρασία, όπως είπατε και εσείς πρώτα, να μπορεί να δουλεύσει ένα κλιματιστικό από 25 μέχρι 27 βαθμούς. Από εκεί και πέρα δεν είναι μόνο το κριτήριο της θερμοκρασίας, είναι το κριτήριο ότι ένα μηχάνημα πρέπει να είναι συντηρημένο. Πρέπει να είναι καλά συντηρημένο για να μπορεί να αποδώσει. Να τα πάρουμε ένα-ένα, μου επιτρέπετε. Βεβαίως. Λοιπόν, βεβαίως. Επειδή μου λέτε 25 με 27, αν εγώ βάλω στο σπίτι 25 με 27, συνεχίζω να ζεσταίνομαι. Συγγνώμη κιόλας. Δηλαδή στην Ελλάδα το 25 με 27 είναι αρκετό. Εάν έξω η εξωτερική θερμοκρασία μας είναι στους 38 με 40 και εσείς έχετε 27 και ζεσταίνεστε, κάτι άλλο συμβαίνει. Κάπου υπάρχει δεν πρόβλημα. Είμαι καλά. Δεν είμαι καλά, κύριε Ρούσο. Ναι, εντάξει. Θα κατεβάσετε λίγο πιο κάτω τη θερμοκρασία. Αλλά μεγάλο σοβαρός δρόμος και μεγάλη αιτία είναι ότι πρέπει το μηχάνημα να είναι μελετημένο για το χώρο μας, καθαρό, συντηρημένο και από εκεί και πέρα, για να μην καίμε και πολύ ρεύμα, παίζει ρόλο ο βαθμός ενεργειακής κλάσης που είναι τη συσκευή. Ναι. Ωραία. Όλα αυτά συντείνουν στο πώς μπορούμε να κατεβάσουμε την οικονομία, δηλαδή να μην έχουμε κατανάλωση μεγάλη ρεύματος. Ναι. Επίσης, η σωστή συντήρηση ενός συστήματος. Είναι κανόνας, είναι νόμος. Τι σημαίνει όμως αυτό, για να τα πούμε τώρα, γιατί είμαστε ακόμη, ας πούμε, σχετικά στην αρχή. Ξέρω τώρα ότι όλοι εσείς έχετε πάρα πολύ δουλειά αυτό το διάστημα, γιατί και εγώ ψάχνω για το σπίτι μου. Λοιπόν, πώς θα κρίνουμε αν είναι καλή η συντήρηση αυτή που θα έρθουν να μας κάνουν? Και κάθε πότε, έτσι. Και κάθε πότε, ναι. Η συντήρηση είναι ανάλογα τις ώρες που καίει μια συσκευή. Υπάρχουν σπίτια τα οποία τη χρησιμοποιούν και χειμώνα και καλοκαίρι. Άρα είναι επιτακτική η συντήρηση στο έτος επάνω, στους 12 μήνες. Και υπάρχουν σπίτια τα οποία το καίνε για ένα μήνα το καλοκαίρι. Άρα... Από εκεί και πέρα. Όταν θα δουλεύει για πολλές ώρες μια συσκευή, δεν μπορεί να περάσουμε το έτος χωρίς να έχουμε κάνει μια συντήρηση σοβαρή. Δηλαδή, αν το δουλεύουμε μόνο για ψήξη, μπορούμε να κάνουμε τη συντήρηση κάθε 2 χρόνια και κάθε χρόνο? Ναι, εφόσον εμείς, η επιμέλεια η δική μας, γίνεται στο να καθαρίσουμε τα φίλτρα που είναι εύκολο. Ναι. Για να μπορέσει η συσκευή να συνεχίσει. Κύριε Ρούσο, να γυρίσω πάλι στο κομμάτι της θερμοκρασίας. Δηλαδή, βεβαίως, αν κάποιος δεν βάζει τη θερμοκρασία στο 25 με 27 και το κινεί γύρω στους 23 βαθμούς, 22 βαθμούς, πόσο καίει περισσότερο? Κοιτάξτε να σας πω, δεν είναι μεγάλη διαφορά. Εφόσον η συσκευή είναι καθαρισμένη και... Δηλαδή είναι συντηρημένο το μηχάνημα, η διαφορά αυτή στον ένα μήνα ή στους 2 μήνες δεν είναι τρομακτική, δεν είναι μεγάλη. Όταν όμως πάρουμε το χειριστήριο και το βάλουμε ένα control φερρυπίν εδώ, όπως θα σας δείξω εγώ πώς είναι, που μας δείχνει 27 βαθμούς τώρα. Εάν το control αυτό εμείς το βάλουμε στο τέρμα, δηλαδή στους 18 ή στους 19, δεν υπάρχει περίπτωση ένας χώρος να πιάσει 18 ή 19 βαθμούς. Κάμπα δηλαδή καίμε. Ναι, το μηχάνημα θα πηγαίνει συνέχεια, θα δουλεύει ψηλά και οι καταναλώσεις μας θα είναι μεγάλες. Εμείς θέλουμε να κάνουμε συντήρηση του χώρου. Κύριε Ρούσο, ναι. Επίσης τώρα ανοίγει και ένα πρόγραμμα για αλλαγή και των air condition. Ναι, Πότε ξέρετε, εσείς γνωρίζετε, υπάρχει ενδιαφέρον, ο κόσμος φαντάζομαι θα ενδιαφέρεται και θα θέλει να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Υπάρχει ενδιαφέρον εφόσον τα κριτήρια που πληρεί ο καθένας μας έχει ένα ποσοστό κέρδους 30 με 35% και παραπάνω. Εάν δεν είναι αυτό, ακόμα δεν ξέρουμε, ούτε εμείς είμαστε 100% ενημερωμένοι για αυτό το πράγμα. Επειδή δεν το ακούω ότι έρχεται, δεν ξέρω αν εσείς έχετε καλύτερη ενημέρωση, το πότε δηλαδή. Γιατί έχουμε φτάσει, κοντεύουμε μέσα Ιουνίου. Ναι. Ήταν στο πρώτο 15ήμερο του μήνα. Ναι. Τώρα ακόμα δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς πρέπει να γίνει. Είπανε για κάποιες αποξηλώσεις παλαιών συσκευών. Και πώς θα κρίνετε ότι η συσκευή όντως είναι σε λειτουργία, γιατί είναι ένα... είναι μια προϋπόθεση. Προϋπόθεση, ναι. Ο τεχνικός που θα πηγαίνει εκεί να αποξηλώσει την παλιά συσκευή.
Α, θα έρχεται αυτό σε εσάς, θα δηλώνει βέβαια, συμμετοχή βέβαια, στην βέβαια. Πλατφόρμα και εσείς θα πρέπει να πάτε στο σπίτι και να διαπιστώσετε ότι όντως είναι σε λειτουργεί η συσκευή. Ναι. Μάλιστα. Κύριε Ρούσο, ευχαριστώ. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ.